Ξεκινάμε. Η εκπομπή best seller της επαγγελματινής ζώνης ραδιόφωνα της πόλης είναι εδώ, σαν το σκύλο με το γάτο. Θεωρητικά ο σκύλος είναι μόνος του, είναι η αλήθεια. Παρά θα πάμε και τις 7.30, τρίτη σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη, ωραία, όμορφα, χαλαρά, εντάξει, στο καθιερωμένο καφενείο που κάνουμε για μία ώρα. Μέσα τη συχνότητα του αθλητικού λίμπερο, η ώρα του παιδιού, ονομάστε όπως θέλετε εσείς. 2-3-10-287 και 3 οκτάρια. Δεν πλατιάζω στον πρόλογο, δίνω το λόγο σε εσάς. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Πρώτος φίλος δεν περιμένει ιδιαίτερα, θα έλεγα. Μπορεί να ξανακαλέσει όμως. Ανοιχτές, επαναλαμβάνω, οι γραμμές. 2-3-10-287 και 3 οκτάρια για να ακούσουμε τις φωνούλες σας για οτιδήποτε υπάρχει στην επικαιρότητα και είναι και πολλά, είναι αλήθεια, και με τον Άρη και όχι μόνο. Πάμε τώρα να δούμε τον έχουμε τον πρώτο φίλο. Ναι. Έλα ρε, πήρα πριν βαρούς 8 φορές και με γύρωσε. Εγώ σε γύρωσα, πότε αποκλείεται. Η γραμματεία έξω το έκανε. Εσύ, η γραμματεία, η γραμματειακή υποστήριξη και πάνω να το λες. Λοιπόν, ανεβήκαμε σήμερα, πρώτα Κύπρε, θα ξεκινάμε με το Λιχνάρι. Κύπρε, και μετά θα πηγαίνουμε. Α, Κύπρε. Γιατί... Ας το Λιχνάρι είναι δικιά μου γιατί πόλη. Πολεμάτε, το γιατί πολεμάτε τον το βασανισμένο Κυπριακό λαό, ρε. Γιατί τον πολεμάτε. Βασανισμένο. Βασανισμένος, φίλε, φυσικά και βασανισμένος. Βασανισμένος, ναι, σίγουρα, εντάξει. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Ωραία. Εσύ θεωρείς ότι είναι... Είμαστε μια οντότητα, κοινότητα, ναι... Πρώτα απ' όλα και οι Κύπροι οι Έλληνες είναι. Εντάξει. Α, μπράβο. Ναι. Και σας το δείξαμε έμπρακτα όλα αυτά τα χρόνια, το 2014 και μετά. Τώρα, πολιτικές γκάφες, δεν ξέρω τώρα τι πέφτει και... Και δεν θέλω να μάθω κιόλας γιατί μπορεί να αρχίζουν να μου τρέχουν τα δάκρυα. Λοιπόν, ξέρεις τι παρατήρησα, ρε Νικολάκη. Πες μου, συλλέμε. Τσαμπουκαλεύεσαι όταν είναι ο Χρύσαφος δίπλα σου. Τσαμπουκαλεύεσαι γενικώς. Όχι, σήμερα είμαι φορτωμένος με την ΕΠ. Γιατί να σου πω κάτι. Γιατί κάποιοι... Όχι, άκου να σου πω εγώ. Άκου να σου πω εγώ και συνεχίζεις. Γιατί κάποιοι συνοπαδοί σου στέλνουν κάτι μηνύματα που παίρνουν προκλητικά. Ενώ πρόσεξε, εσύ είσαι από αυτούς που βγαίνουν και δεν προκαλούν. Όταν με προκαλείς και όταν με γαργαλάς σε μια μέρα που τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Τα μηνύματα που βλέπεις στον υπολογιστή, αυτά είναι άχρωμα, άοσμα και άγευστα. Εγώ σχολιάζω σε αυτό που βλέπω, τι να κάνω. Με κάποιον τουλάχιστον να ακούς μια φωνή. Εντάξει, δεν γνωριζόμαστε εμφανιστικά, αλλά τουλάχιστον να ακούς μια φωνή, ρε παιδί. Με σένα έχω άλλη επικοινωνία και το ξέρεις. Και εσύ σέβεσαι κιόλας. Εντάξει. Και το Ντότι, δηλαδή, εντάξει, και πότε εσύ είσαι και Ντότι, δηλαδή, τι να λέω τώρα, δεν είναι τόσο να του σουνίσει. Ναι, και εγώ έχω Ντότι και εσύ έχεις Ντότι, όλοι έχουμε Ντότι. Αυτό είναι το πράγμα τώρα, climb mind τώρα. Απλά όχι, σε ερεθίσει. Με ερέθησε αυτό που έγινε. Δεν με ερεθίζει ο Χρύσατος, με ερέθησε αυτό που έγινε σήμερα με την ΕΠΑ. Όχι, όχι, θα το καταλάβεις μετά από 15 χρόνια που θα. Πραγματικά θα νιώσεις ότι είσαι πολύ πιο έμπειρος δημοσιογράφος. Ναι, καταλαβαίνω. Και θα βλέπεις τα πράγματα πιο στατικά, πιο δυναμικά, θα πατάς τα πόδια σου πιο γερά. Είναι λεπτομέρειες που κάνουν μια συγκροτημένη, ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Με εκνευρίζουν, καλά εννοείται ότι μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε, εννοείται. Με εκνευρίζουν αυτοί που περιμένουν στη γωνία. Αλλά αυτό εσύ... Εγώ αυτό δεν μπορώ, κατάλαβες. Δεν μπορώ τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή. Δηλαδή, αν ήσουν ΠΑΟΚτζής και ζούσες στην Αθήνα και έκανες ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ή Αριανός και ζούσες στην Αθήνα. Ναι. Εσύ, δηλαδή έπρεπε να τρώσεις δύο υπογλώσσια και να έχεις κράση ασύλληπτη. Με βαλεριάνες τη βγάζω, να ξέρεις. Τα οκταπλάσια μηνύματα ανώνυμα... Εκεί απειλούν κιόλας, δεν είναι. Εκεί πρέπει να κοιτάς και πίσω στο βράδυ όταν περπατάς. Το πω και έτσι, ομά. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο Φιλαράκη μου, άκου να σου πω. Επειδή έχει γίνει μεγάλη πλάκα με αυτό. Είναι, άκου να δεις, έχει γίνει μια χαζομάρα, πραγματικά. Δεν χτυπάει η κλίση του όταν με τηλεφωνεί. Τον προκαλώ, άμα θες να δεις και εσύ μάρτυρας, να μου τηλεφωνήσει για το σταθερό του. Του σπιτιού του, όχι για το κινητό, γιατί όλος εχθές είδα μια κλίση του, ναι. Πάλι δεν την κατάλαβα, 7 παρατέταρτο ήταν. Μετά βλέπω μια κλίση, εντάξει το κλειστό το κινητό, ήταν 10 και 20 το βράδυ, ναι. Την είδα το πρωί,
Και το πήρα δύο φορές, δεν μου το σήκωσε. Δεν το κλειστό, δεν μου το σήκωσε. Το προκαλώ. Ή να φέρει, να είναι κάποιος άλλος ουδέτερος, να με πάρει από το σταθερό του. Μην νομίζω, δεν ξέρω τι χαζομάρα έχω κάνει. Δηλαδή μου τηλεφωνεί όλος ο κόσμος, χτυπάει κανονικά το κινητό μου. Μόνο σε αυτό, δηλαδή χωρίς ήχο. Δηλαδή μπορεί να πάω τώρα τουαλέτα, να το έχω και ξαφνικά μετά μισή ώρα να δω κλήσεις και να δω κλήσεις του Γιώργου, ας πούμε. Ναι. Έγινε, ξέρω εγώ, τώρα είναι 7 παρατέταρτο, έγινε 7 παρα 5, ξέρω εγώ, σε 10 λεπτά. Δηλαδή πραγματικά, ας τα κούρια και τις χαζομάρες τώρα, Γιώργο, τώρα. Εντάξει, τα δικά μου κούρια δεν παλεύονται, δεν μπορείς να παραστείς την παλαβιά με τα κούρια. Σιγά τώρα που κάνουμε ασχολούμαι τώρα, με πάρεις ή με πάρεις. Και αυτό το λέει ένα μήνα πριν το ΜΑΤ, δηλαδή, φαντάσου. Ναι. Εγώ τώρα απλά ανέφερα ένα τυχαίο συμβάν με τον δίδυμο τον αδερφό μου που είναι Ολυμπιακός και μου είπε ο μεγάλος μου αδερφός, λέει, όποτε παρατήρησε, σου λέει ότι μας παίρνει, λέει, όποτε παίζει ο Ολυμπιακός, πάω, λέει, τηλέφωνο και είναι για μέρα, ναι. Και έτσι ξεκίνησε όλη η πλάκα. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, ακόμα και χθες, όταν μιλήσαμε και τελειώσαμε, τον πήρα τηλέφωνο και το έχει κλείσει. Ενώ πήρε, μίλησε μαζί σου, σε δύο λεπτά τον πήρα και το έχει κλειστό. Τον περιμένω να βγει να απαντήσει συνέχεια. Λοιπόν, και όσο για... Δεν ξέρω να παρεξηγήσω σου είπα. Ποτέ, από σένα δεν παρεξηγώ. Σου εξηγήσει, είσαι από την άλλη πλευρά, είσαι ένας από τους ανθρώπους της άλλης πλευράς που δεν θα παρεξηγηθώ. Γιατί ξέρεις να μιλάς και να συνομιλείς. Εγώ βλέπω 20 άτομα να βαράνε 3 και πιάνουν τα κλάματα. Δηλαδή όταν συνειδητοποίησα στα 17 μου, είδα 20 ναι. δικούς μου να βαράνε 3 και πιάσανε τα κλάματα πραγματικά και προσπαθούσα να τους απομακρύνω. 17 χρόνια τώρα ένα ψηλό λεγνογοράκι τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις. Ναι. Να σου φύγα, μπάει. Να σε καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι. Έλα, Αντώνη. Ευτυχείτε, τι κάνετε. Πομονή. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, χαιρετίσματα, επειδή είναι μήνυμα από Αυστραλία, στο φίλο το Στέργιο. Καλό απόγευμα μας εύχεται από Σίδνεϊ. Και ο Άρης θα πάει πολύ καλά φέτος. Από το στόμα σου, φίλε Στέργιο, και στο Θεού ταυτή. Πάμε, Αντώνη. Λοιπόν, έχουμε αργήσει, φίλε. Πάρα πολύ. Όταν, λοιπόν, κάποιος συμπεριφέρεται άσχημα, αλληγορικά μάλλον ναι, ναι. Μυρίζει δυο φάπες ναι. έτσι, για να μην ξανακάνει. Ναι. Η ΕΠΟ λοιπόν το κάνει μία, δύο, τρεις. Εσύ βέβαια σε έναν οργανισμό όπως είσαι ο οργανισμός και όπως είναι ο οργανισμός η ΕΠΟ δεν υπάρχει περίπτωση να πας σωματικά, δηλαδή με τη σφαλιάρα τη λεγόμενη. Όχι. Αλλά μπορείς να πας με αυτά που σε δίνει ο νόμος. Ναι. Τι έχεις κάνει εσύ, τίποτα. Κούφιες, κουβέντες. Θα κάνεις αγωγή στον έναν, θα κάνεις αγωγή στον άλλον, θα κινήσεις νομικά στον άλλον. Όλο μιλάς, γραυγίζεις, θα κάνω, αλλά τίποτα. Δεν ξέρω αν έχεις το δικαίωμα να προσφύγεις σε πολιτικά δικαστήρια για αποφάσεις της ΕΠΟ και της μαζεύεται, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Και μέχρι ποιο σημείο μπορείς να τα κάνεις ή να μπορείς να εξηκυρώσεις, δηλαδή να υποβαστείς σε άλλη κατηγορία. Αλλά κάτι θα μπορείς να κάνεις λογικά. Αλλά δεν κάνεις. Τίποτα. Αυτό σχετικό είναι ρε Αντώνη τώρα όμως. Δηλαδή, εσείς τι αναφέρεστε στο θέμα με τη FIFA και τον ban. Και με τη FIFA με τον ban, αν μπορείς να κάνεις κάτι, αν μπορείς να κάνεις κάτι για διαφύγοντα κέρδη και δεν συμμαζεύεται, μόνο να τους κάνεις. Αυτό το οποίο είχε πει ο Άρης είναι ότι θα κινείς διαδικασίες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για κάτι στο οποίο δεν εμπλέκεται η FIFA. Είναι κάτι που είναι εντός των συνόρων αποκλειστικά. Είναι νόμοι του ελληνικού δικαίου, τους οποίους καταστρατηγούν. Και η ΕΠΟ και στις δύο περιπτώσεις είναι η ΕΠΟ μέσα. Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Όταν κάτι επαναλαμβάνεται, δεν είναι σύμπτωση πλέον. Είναι κάτι άλλο. Ναι, αλλά τι κάνεις εσύ. Εσύ τι κάνεις. Εσύ σαν Άρης τι κάνεις. Εσύ σαν Άρης θα αξιοποιήσεις ό,τι σου δίνει ο νόμος. Θα. Ναι, αλλά θα. Όλο στο θα είμαστε. Δώσε και δύο σφαλιάρες. Αν έχεις το δικό μου το μέρος σου, νομικά, θα το πάρεις, θα το κερδίσεις. Θα τους λούσει κρύο σύγχρονο, θα τους πει ζητάω διαφύγοντα κέρδη 5 εκατομμύρια ευρώ. Λέω ότι είχε ένα νούμερο, έτσι. Για αυτά που συνέβησαν από τον Δεκέμβριο στον Άρη. Δεν νομίζω θα εδρώσει ταυτίζω, να σου πω την αλήθεια, να ξέρεις. Σε πρώτη φάση δεν ξέρω αναλόγως μετά. Εγώ λέω ότι θα εδρώσει. Όπως ίδρωσε το αυτή μας σήμερα εμάς από αυτά που ακούσαμε, γιατί πάντοτε βάζουμε το κακό στο νου μας, ρελεμπάς,
ρε μήπως, βρε αυτό, βρε εκείνο, βρε χίλια δυο πράγματα. Ναι. Έτσι και το δικό τους αυτάκι θα διδρώσει, αν ξέρουνε, αν ξέρουνε ότι έχουν κάνει παγαποδιά. Ότι αξίζει ότι έχεις κάνει κάτι κακό, υδρώνει το αυτή σου, Νίκο. Αν ξέρεις ότι δεν έχεις κάνει κάτι κακό, δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, δεν με νοιάζει τίποτα. Για κάνε μια διακίνηση να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Βάσει λογικής και νόμων θα φτάσουμε σε ένα σημείο, αυτό που λέγαμε με τον Χρήστο, που θα πούμε πολύ κακό για το τίποτα στο τέλος. Αλλά με αυτούς ποτέ δεν ξέρεις. Πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Τώρα πρέπει να πληρώσεις ένα δικηγορικά, να πληρώσεις δικηγόρο, να πληρώσεις χιλιαδιό, αυτά, εκείνα, να προσφύγεις στο ΑΣΕΑ και αν δεν αυτό να πας μέχρι το ΚΑΣ και δεν συμμαζεύεται. Δεν είναι. Μιλάμε για τρέλα. Είναι τώρα, δεν ξέρω μέχρι. Αν μπορείς να φτάσεις και μέχρι το ΚΑΣ, φαντάζομαι ναι ότι και αυτό μπορεί να είναι μια επιλογή. Αλλά το θέμα είναι να μην φτάσεις εκεί. Να μην πάει τόσο μακριά, να ξεκαθαρίσει γρήγορα και άμεσα το ζήτημα. Γιατί είναι, γιατί είναι απόλυτα ξεκάθαρο και κρυστάλλινο βάσει νόμων ότι αυτό το οποίο αποφάσισε το διαιτητικό είναι λάθος. Εσύ και εγώ το ξέρουμε. Όχι εγώ και εσύ και εγώ το ξέρουμε. Μήπως κρατάνε κάποιο κρυφόμα άσο στο μανίκι τους, ξέρω εγώ. Θα τον βγάζανε ραντεβού, δεν γίνεται. Δεν πατάνε κάπου, δηλαδή δεν υπάρχει επιχείρημα. Και, και το επιχείρημα αυτό είναι λάθος, δηλαδή ό,τι και αν υπάρχει. Γιατί... Και εγώ έρχομαι τώρα και κάνω τον δικό του διαβόλου. Ναι. Αυτή η πρόεδρος, η οποία έχει μια καριέρα μπροστά της, εάν την καταγγείλεις για τέτοια φόση στον Άριο Πάγο, δεν θα είναι κοιλίδα στην καριέρα της. 100. Όταν λοιπόν διαβάζει τον νόμο και παίρνει αντίθετη απόφαση από τον νόμο. Δεν ξέρω τι θα τιμωρηθεί. Γιατί το κάνει. Δίνω ένα μικρό ποσοστό ότι μπορεί να έγινε λάθος ερμηνεία. Αλλά δεν νομίζω γιατί εκεί πέρα. 16, 17, 13, 14. Ότι τοποθετούνται άτομα τα οποία έχουν εμπειρία και δεν κάνουν λάθος ερμηνείες. Και όπως είπε ο Χρήστος προηγουμένως από μήνυμα, ή εσύ το είπες ότι που ήρθε μήνυμα, ότι για την απόφαση του Τουρμιστά πήραν την ακριβώς αντίθετη απόφαση. Με το ακριβώς αντίθετο σκεπτικό. 6 μήνες πριν. Αυτό το πιο παράλογο από όλα. 5 μήνες. Η ίδια επιτροπή. Mm. Τη μία δεν είναι συνέχεια, την άλλη είναι συνέχεια. Ναι. Ό,τι να είναι. Πού πατάμε τώρα εμείς. Ό,τι να είναι. Πού πατάμε τώρα εμείς. Στα νεύρα μας. Τι να πω ρε φίλε. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι, αλλά να σε βάλεις αυτό το τρυπάκι. Αυτό τώρα, καταλαβαίνεις. Πώς θα κατέβεις την Παρασκευή, τι θα κάνεις, τι δεν θα κάνεις. Η ανακατοσούρα, ρε. Η ανακατοσούρα. Τον πρώτο στόχο, αν είχαν κάποιο στόχο. Και δεν έγινε αυτό από κάποια λάθος ερμηνεία. Τον πρώτο στόχο του τον πέτυχαν. Δημιούργησε μια αναταραχή μέσω σύλλογου αυτή τη στιγμή. Με το πουθενά, εκεί που ήσουν ήρεμος, ολοκλήρωνες μεταγραφές σου, ετοιμαζόσουν να παίξεις με τη Λαμία, να παίξεις στην Ευρώπη και το μόνο σου πρόβλημα ήταν το γκολ. Γιατί τα λέγαμε χθες, τώρα έχεις αυτό. Ακριβώς. Να πω ένα μπράβο και πάλι γιατί βάλαμε πελάτη. Έβαλε πλάτη εκπομπή, μάλιστα. Τίποτα, φίλε. Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, να το κάνουμε. Να είσαι καλά, Αντώνη μου. Καλή κούρσα, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Γιώργος Παπαγολάνδη. Σε κατάλαβα. Δεν μου λες, επειδή πραγματικά δεν γνωρίζω. Μη με συγχύσεις, σε παρακαλώ. Μη με συγχύσεις. Όχι. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί και είσαι συγχυσμένος. Πραγματικά σου μιλάω, είμαι ανημέρωτος. Ωραία, λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω, γιατί άκουσα κάτι πριν ότι στείλαν κάτι παοξίδες, ότι κάνανε αυτά, ναι, ότι αυτό, ναι. Δεν, πραγματικά πρόσεξε, δεν ξέρουμε όλες τις γύρες. Πρόσεξε. Έχει βγάλει το διαιτητικό της ΕΠΟ μια απόφαση που λέει ότι ο Άρης πρέπει να πληρώσει το 50% της οφειλής που υπάρχει στον Κοντοβά από το 2013. Το 50%. Τι είναι αυτό που λέμε. Ο Κοντοβάς είναι ένας παίχτης που είχε, ρε παιδί μου, Άρης το 2013. Και ναι. Έβγαλε το διαιτητικό απόφαση που λέει ότι του Άρης πρέπει να τον πληρώσει το 50%. Αυτό αφορά τις ΠΑΕ, ναι, που συστάθηκαν από το 17 και μετά. Εσύ έκανες ΠΑΕ το 16. Ναι, μάλιστα. Δεν, πραγματικά δεν, και γι' αυτό γίνεται χαμός σήμερα. Στον Άρη υπάρχει μια αναταραχή, θα λέγαμε. Όχι χαμός, μια αναταραχή. Και δεν είναι το θέμα τώρα του Κοντοβάη. Εγώ κατάλαβα. Εγώ νόμιζα ότι έγινε κάτι με τον Τουρμ. Ότι έγινε κάτι με τον Τουρμισάη, ότι ρε, κάτι καμία τέτοιο. Σχέση, καμία σχέση. Καμία σχέση. Στην ουσία. Πραγματικά δηλαδή. Τι γίνεται πάλι, ας πούμε. Έγινε τίποτα από καμιά με τον Τουρμισάη, τίποτα. Όχι, με τον Τουρμισάη δεν έγινε τίποτα, όχι. Και δημιουργήθηκε μια αναταραχή από το διαιτητικό της ΕΠΟ τώρα με αυτή την ώρα. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν γνωρίζω, δεν κάνω. Πάω στα δικά μου εγώ. Πού είναι ο Μοσκοβίτης, πού είναι. Φίλε, Πυριάδες, Σεπτέμβρη μήνα. Μιλάμε για σκάνδαλο. Τώρα τι θα γίνει, εμείς έχουμε ερωτήσεις όμως, ειδικά εμείς των εξωτερικών. Ρώτα με, έχουμε ερωτήσεις. Εγώ να απαντήσω.
Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ναι. Δύο σκέλη έχω. Πρώτα θέλω να κάνω ένα παράπονο στην ΠΑΕ μου, την ΠΑΕ ΠΑΟ, και ναι. δεύτερον θα δώσω και ένα συγχαρητήρια ναι. σε κάτι άλλο. Ναι. Το παράπονο μου είναι ότι εγώ σαν κάτοικος εξωτερικού μετράω τρεις μέρες για το ΠΑΟ Κλάρισα της Παρασκευής. Ναι. Πού θα το δω, ρε παιδιά, στο ΠΑΟ TV θα το δω. Είναι μια καλή ερώτηση αυτή. Πού θα το δω εγώ το ΠΑΟ Κλάρισα την Παρασκευή, ενημερώστε με σας παρακαλώ πολύ αν ακούει κάποιος ρεπόρτερ. Να μας πει, να μας κάνει, να μας ενημερώσει κάτι να μας πει. Δεν ξέρω τι... Θα πληρώσω, θα πρέπει να... Γιατί άμα το βάλουν στην Νόβα, άμα η Νόβα πάρει αποκλειστικά τα δικαιώματα και εμείς του εξωτερικού δεν έχουμε πρόσβαση, ναι. ζήτω που καήκαμε. Πάλι θα μπαίνουμε στα παράνομα, να ψάξουμε, να βρούμε που θα το δούμε και τέτοια πράγματα. Να έχουμε καλομάθη με καλή ποιότητα τώρα. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Αυτό θέλω να ρωτήσω, γιατί μείναν τρεις μέρες, παιδιά. Τρεις μέρες, 3-24 ώρα και ακόμα δεν ξέρουμε πού θα το δούμε. Ναι. Και φαντάζομαι και του εσωτερικού. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι γίνεται. Για όλους μας είναι πιο δύσκολο όμως, γιατί είσαι εξωτερικό. Εντάξει, το εσωτερικό θα τη βρούμε την άκρη με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και το δεύτερο που συσχετίζεται πάλι με το ΠΑΟΚ TV, πραγματικά δηλαδή αυτό το τμήμα των media στο ΠΑΟΚ είναι δηλαδή, δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι μέσα στο top 10 της Ευρώπης. Έχει για κάνει τώρα για το Ζίφκοβιτς. Πολύ ωραία, το είδα και εγώ. Για ναι, το Ζίφκοβιτς μια μαγιά απίστευτη. Ναι. Δηλαδή αυτοτρολάρονται, αυτοσαρκάζονται, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ναι. Πολύ έξυπνα και βλέπω τώρα ότι σε χρόνο ρεκόρ τα tweets και οι προβολές και τα σχόλια και αυτά, όλα αυτά βοηθάνε, γιατί και εσύ έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι και σε παραδέχομαι σε κάποια πράγματα, ότι εσύ τον Άρη τον θέλεις, ας πούμε, κάτι να οργανωθεί, πολλές φορές ακούω, ναι. όλα αυτά μετράνε. Δηλαδή, ας πούμε, προχθές σας άκουγα συμπτωματικά με τον... επειδή τα μπερδεύω καμιά φορά, είσαι μια καμιά φορά με τον Τσαλτήρη και καμιά φορά μόνος σου και ναι. δεν ξέρω πότε είναι ο γάτος με το σκύλο, τέλος πάντων, ναι, η εκπομπή. Ναι. Λέγατε για το βιντεάκι που έγινε στην μπουτίκ του Άρη, κάτι που κάνατε ένα ναι, βιντεάκι ωραίο, εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα ναι. βήμα μπροστά για τον όλα Άρη. Αυτά, ναι. Όλα αυτά μετράνε απίστευτα. Μετράνε στο ίμας. Ακόμα και οπαδούς φτιάχνουν. Ένα πιτσιρικάκι 4-5-6 χρονών μέσω αυτής της τακτικής εμπεδώνει καλύτερα κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, επειδή είσαι Γιώργος, είσαι και στο εξωτερικό, βλέπεις τι δουλειά γίνεται πάνω σε αυτό το κομμάτι έξω, έτσι. Τώρα Ολλανδία, ναι, Αγγλία, ναι, ναι. Και μετράει πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή για τη δουλειά πάνω σε αυτό το τομέα, ναι. έτσι, είναι για μένα το πιο πετυχημένο τμήμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η καλύτερη μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία από τότε που ήρθε ο Σαββίδης, είναι το τμήμα μέντια του ΠΑΟΚ. Ο Αρωνιάδης. Ξεπερνάει τους ναι, πάντες, ακόμα ναι. και το Βιερίνια, ακόμα και όλους τους παίκτες. Κάνει για μένα δουλειά. Αυτοί κάνουν την καλύτερη όντως, δουλειά. Είναι εξαιρετική δουλειά που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, όντως. Κοίταξε, τελευταίο που θέλω να πω, πραγματικά ναι. τώρα εντάξει, δεν σε καίει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αλλά βρες κάποιον ρεπόρτερ να μας πει, να μας απαντήσει κάτι. Θα ρωτήσω στο Στέλιο στο break. Α, ωραία. Μην το ξεχάσεις να το ρωτήσεις αυτό. Όχι, 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 θα το πω μετά τις 7. Να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, Νικό. Χαίρετε. Έλα, γεια σου, Θόδωρος είμαι. Γεια σου, Θόδωρε. Λοιπόν, για αυτό το θέμα τώρα, το σημερινό, ναι. Μιλάμε, είναι πολύ εξωθαλμό, έτσι. Είναι πάρα πολύ εξωθαλμό. Μπάμκαν. Δεν ξέρω τώρα πού μπορεί να προσφύγει ο Άρης γι' αυτό. Αλλά εκτός το ότι πρέπει να κάνει αναφορά στον Άριο Πάγο για αυτήν την κυρία. Θα το κάνει νομίζω, θα ήδη κινείται. Αύριο κιόλας που λέει ο λόγος, έτσι. Είναι πολύ εξωθαλμό γιατί τι πετυχαίνει. Πετυχαίνουν την αναστάτωση γενικότερα. Αυτό το πετυχαίνει τελείως. Στον οργανισμό του Άρη, όχι μόνο στη διοίκηση και στον κόσμο. Ναι. Γιατί ας πούμε, πέραν κάποιων Αριανών που γνωρίζουν ότι είναι πολύ εξόφθαλμο, οι υπόλοιποι δεν είναι αναγκασμένοι να ξέρουν. Έτσι. Ας πούμε, εγώ διάβασα ήδη από αθηναϊκό site που λέει μπλεξίματα για τον Άρη. Έτσι. Που είναι ξεκάθαρα, ας πούμε, αγνοεί τον νόμο Κοντονή. Για Έλληνες παίχτες, έτσι, το νόμο του κράτους. Ενέργο, εντάξει, είναι, και μάλιστα, δεν έχει πάτημα, διάβασα, κανένα πάτημα, πραγματικά. Δεν μπορεί να βρει πάτημα πουθενά για αυτό το πράγμα. Συν το ότι, από ό,τι διάβασα και στο site, υπάρχει απόφαση και της αδειοδοτήσεων της ΕΠΟ που πήρε έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ με ημερομηνίες. Αυτά τα χαρτιά πρέπει να τα τρίψει στη μούρη της κυρίας. Εδώ ρε το διοικητικό της ΕΠΟ έλεγε το Γενάρη ότι η νέα ΠΑΕΑΡΙΣ δεν είναι φυσική συνέχεια της παλιάς και τώρα στην ουσία λέει αυτό. Δηλαδή είναι εντελώς χαμένη στη μετάφραση.
αν πάμε με τη λογική ότι δεν υπάρχει δόλος, έτσι, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο άπειροι οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα ή οι συγκεκριμένοι πρόεδροι για να κάνουν λάθος. Είναι πολύ εξόφθαλμο. Αγνοεί νόμο του ελληνικού κράτους, έτσι. Για Έλληνες παίκτες, δεν σου λέω τώρα για ξένους, αυτά που λέμε με τη FIFA. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω, πάνε να ανοίξουν κάποιο ασκό του αιώλου, όπως λέμε, για Έλληνες παίκτες παλιούς. Γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Εννοείται. Ναι. Και όχι μόνο για τον Άρη, έτσι, από ό,τι διαβάζω και για άλλες ομάδες, ο Όφη. Ναι, αλλά είναι τον πολύ Όφη, περίεργο. Και την ΑΕΚ. Τρεις μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα και καλώς γράφεται στο site ότι, ας πούμε, για το θέμα της αφαίρεσης βαθμών ακολουθεί και η ενεργοποίηση και όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχει χάνεις. Όχι, 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 όχι. Τρεις βαθμούς μέχρι την Παρασκευή. Όχι, όχι, όχι. Αλλά πρέπει ο Άρης να είναι πολύ επιθετικός. Δεν ξέρω, για μένα πρέπει να βγει και μια ανακοίνωση. Θα βγει. Όχι διαρροή. Θα βγει ανακοίνωση. Αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει από την ΠΑΕ. Φαντάζομαι ότι μέχρι το βράδυ θα έχει. Πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί, γιατί δεν ξέρω. Δηλαδή πρέπει συνέχεια σε μια αναστάτωση να είναι ο οργανισμός του Άρη. Δεν κατάλαβα. Κάποιοι τον θέλουν έτσι. Εκεί που... Ακούγεται λίγο λαϊκίστικο, αλλά είναι πραγματικότητα δυστυχώς. Κάποιοι θέλουν τον Άρη να είναι σε μια τέτοια κατάσταση μόνιμα. Είδαν ότι μετά μπαν βρήκε στην άκρη, βασικά βρήκε στην άκρη. Πλήρωσε τελικά. Και τώρα πάμε στο επόμενο βήμα. Και μετά μπορεί να προκύψει πάλι μήνα, κάτι άλλο. Σε ένα μήνα, 9 Οκτωβρίου, είναι οι εκλογές. Άντε να τελειώνουμε και μια χαρά είμαστε της αντισυμμαχίας, έτσι. Γιατί αυτή η ΕΠΟ δεν κάνει. Τι να κάνουμε τώρα. Μας έχει ρίξει πολύ κυνήγι. Έτσι, να τα ακούν και οι φίλοι μας, οι συμπολίτες, που απορούνε. Όπως είναι αυτοί οι τρεις, εμείς είμαστε από την άλλη μεριά. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Πρέπει να έρθει μια άλλη ΕΠΟ. Και θα πρέπει να έρθει μια ΕΠΟ η οποία θα κρατάει ίδιες αποστάσεις με όλους. Δεν δύσκολο ξέρω κατά πόσο είναι αλλά... εύκολο αυτό. Εντάξει, δύσκολο ναι, φαντάζομαι. Στην πράξη, εμείς έχουμε φάει πολύ κυνήγι από αυτήν την ΕΠΟ. Πολύ κυνήγι. Και από αυτή και από, από προηγούμενες. Ναι. Έτσι και πρέπει, σου λέω, να είναι πολύ επιθετικός ο Άρης πλέον. Πρέπει να είναι επιθετικός, όχι μόνο με ανακοινώσεις που πρέπει να βγει και θα βγει έτσι κι αλλιώς λογικά σήμερα. Ναι. Πρέπει να είναι επιθετικός και με άλλους τρόπους. Γιατί εντάξει, το ποτέ. Και αυτό και παραπάει, είπαμε και με τον Άριο Πάγο, δηλαδή πρέπει να θίξει και πρόσωπα πλέον. Να θίξει και πρόσωπα. Αυτό, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά, ο Πάγο το είχε κάνει με αναφορά στον Άριο Πάγο για κάποιον. Το είχε κάνει, να το κάνει και ο Άρης. Νομίζω για τον Άρη. Πρέπει να. Πρέπει, άμα δεν σε σέβονται, πρέπει να σε φοβούνται τελείως. Είναι νόμος αυτό. Έτσι κλείνω με αυτό. Έγινε. Να δεν καλά. Μπορώ να μιλήσω διαγωνιστικά γιατί αυτό ήταν πολύ, πολύ περίεργο. Είναι τώρα, ναι, έχει σκεπάσει τα πάντα το σημερινό. Ναι, βέβαια. Έγινε. Τα να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε μετά το break των 7 με τις γραμμές. Μαζί μας και σήμερα τα Data Lab στο κέντρο διαδικτύου μάθησης. Αν θες να γίνεις expert στην πληροφορική και απαραίτητο στην αγορά εργασίας, παρακολούθησε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων τεχνικού δικτύου και απέκτησε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Τηλέφωνο 2310-22-2962. datalabs.edu.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία του Datalabs στην καρδιά της Θεσσαλονίκης Εθνικής Αμήνης 14α. Έχω άμεσο ρεπορτάζ για Γιώργο Απολλανδία από Αγάπη Γαβριλίδου. Κανένας δεν ξέρει ακόμα σίγουρα για το ματς. Περιμένουμε οριστικές απαντήσεις. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κρατήσει δικαιώματα για το εξωτερικό. Ο ΠΑΟΚ TV, ναι, ναι, ναι. Είναι κοντά με Νόβα, αλλά ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο. Άρα είναι ακόμα λίγο στον αέρα το θέμα του τηλεοπτικού και πού, από πού βασικά θα μεταδοθεί το παιχνίδι της Παρασκευής με την Λάρισα ή αλλιώς ΑΕΛ 8.30 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Αθλητικός Λίμπερο 107,4 σαν το σκύλο, σκέτο. Ο γάτος λείπει σε διακοπές. Παρά θα πάμε για κανένα 20 λεπτάκι ακόμα. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-2-87 και 3-8. Ο Χολύπτης με ενημερώνει ότι έχουμε ήδη κάποιον φίλο. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Ναι. Εγώ είμαι ο φίλος. Εσύ είσαι ο φίλος. Έλα φίλος. Λοιπόν. Γίνεται μια εκπομπή στην Era Sport. Ναι. Τι κάνει. Ναι. Ο οποίος είναι. Έχουμε κλείσει. Πώς να το πω. Δεν την παίρνω. Ναι. Να πάει άλλος. δεν με συμφέρει. Άλλοι παρακαλάνε, ρε φίλοι. Λοιπόν. Ναι. Ο οποίος είναι παοξίδικων αισθημάτων. Είχε έρθει από την το Sport FM. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, ο τύπος αυτός λοιπόν, ναι. Κάτσε να κλείσω και αυτό το κλείστηκε. Ο τύπος αυτός λοιπόν, ναι. Φέρνει συνέχεια, δηλαδή ό,τι έχει σχέση με ΠΑΟΚ το φέρνει παλιούς, παλεμάχους, το ένα, το άλλο. Ναι. Για θέματα ας πούμε που άπτονται
του ποδοσφαίρου γενικότερα και καλά, ας πούμε, αλλά δεν φέρουν του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου, του Ολυμπιακού ή της Άκη, του Άρη ή του Ηρακλέους, βεβαίως, βεβαίως, να πούμε, φέρουν του ΠΑΟΚ. Κατά καιρούς έχει φέρει, ας πούμε, έναν περίεργο, ας πούμε, ονόματι Μπάμπης Αποστολίδης, δικηγόρος και καλά. Ναι. Ο οποίος είναι, λέει, και πρόεδρος της Λέσκης Ποντίων, δεν ξέρω εγώ, να πούμε. Ξέρεις, είναι δύο Λέσκες Ποντίων, οι οποίες η μία πάει κόντρα στην άλλη, να πούμε, και δεν τα βρίσκουν ποτέ. Άμα έχεις τον Μπάμπη τον Αποστολίδη, ναι, φυσικό είναι να μην τα βρεις ποτέ. Κάποια στιγμή, λοιπόν, βγάζει τον Παναγόπουλο. Hey, βέβαια. Ναι. Για τις υποθέσεις εκείνων των τριών, ξέρω εγώ, του Κουλοχέρη και δεν ξέρω... Παπαζαχάρης, ο Παστελιανός, τα λοιπά. Ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Βασικά για άλλο λόγο τον έβγαλα, έφτασε και εκεί. Ναι. Την επόμενη ακριβώς μέρα, ναι, αν όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη, σκάει η υπόθεση Κοντοβά. Του στέλνω μήνυμα. Λέω, Δημήτρη, επειδή είσαι από την Καρδίτσα, και επειδή η Καρδίτσα είναι μικρή πόλη και ξέρεις πρόσωπα και πράγματα πάνω στο αυλικό γίγνεσθε της πόλης σου, γνωρίζεις προσωπικά τον Κοντοβά? Ναι. Την ψηλιάζεται τη δουλειά. Ναι. Από εκεί είναι, ναι. Ναι, από εκεί είναι, που το ξέρω. Ναι, ναι. Εγώ είμαι 1000% σίγουρος ότι μέσω του Δημήτρη του Μαλισιώβα μίλησε ο Κοντοβάς με τον Νταλαβερτζή αυτό. Και τώρα αυτό που λες, εντάξει, είναι και λίγο, να το πω, χοντρό τώρα, δεν νομίζω να έχει τέτοιο χοντρό, μπλέξιμο. Δεν είναι χοντρό. Δεν νομίζω να έχει τέτοιο μπλέξιμο. Από αλλού τώρα, αν υπάρχει δόλο στην υπόθεση. Συντοπίτες είναι και του έκανε το αλυσβερίσι, να πούμε, με τον άλλον. Εδώ και καιρό. Να κερδίσει τα λεφτά του και ο άλλος να βγάλει την προμήθειά του. Όχι, δεν είναι κακό. Όχι. Δεν είναι κακό. Από αλλού είναι. Αν υπάρχει δόλο στην υπόθεση, είναι από αλλού τώρα. Το που δεν ξέρω και μπορώ να πω. Θέλω να πω με αυτό. Ναι. Ότι. Γιατί άκουσα. Εγώ έβγαινα στην Έρα Σπορ χρόνια ολάκερα. Δηλαδή. Ναι. Έχει 25 χρόνια. Ναι. Έτσι. Τα τελευταία. Οι Παουτσίδες δεν έβγαινε. Εκτός από έναν που έβγαινε ονόματι Ντάφι. Κανένας άλλος δεν έβγαινε. Ναι. Και τελικά άρχισαν να βγαίνουν κατά εκατοντάδες. Όταν μιλάμε εκατοντάδες. Ναι. Τώρα, δεν είναι μόνο το ίντερνετ και όλα αυτά και το SDNA και όλα όσα συμβαίνουν αυτά εδώ. Ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά. Έχουν μπει μέσα, δηλαδή ο τρόπος που μιλάει, ας πούμε, ο Μίνος, ο τρόπος που μιλάει ο, πώς το λένε τον άλλον, ο Γιάννης, ο Βοητσίδης, όλοι αυτοί, με ένα τουπέ, αδερφέ. Και πολλές φορές, να σου πω και τι γίνεται, πολλές φορές έχω πιάσει την Έρα Σπορ να μιλάει για θέματα που άπτονται του Άρεως με κάποιον καινούριο, με ένα εκολαπτώμενο δημοσιογράφο εκεί πέρα μέσα που πιάνει 3-4 ομάδες, πιάνει και τον Άρη. Ναι. Δεν βγάζει δημοσιογράφο από την πόλη. Έχει, τον Τάσο τον Μπακλατζή. Όχι πάντα. Ή τον Άκη τον Ακίμωγλου, ναι. Ναι. Όχι πάντα, αλλά πολλές φορές το έχει κάνει αυτό. Ναι. Προπατώς μέσα στο καλοκαίρι, ούκο λίγες φορές. Δηλαδή κάπου πρέπει να πατήσουμε πόδι και εμείς, ρε φίλε. Δεν μπορούμε να... Δηλαδή πτέσματα, ρε φίλε, να πούμε. Αλλά πρέπει κάτι να γίνει. Άμα είναι πολλά τα πτέσματα, γίνεται κακούργημα. Δεν έχεις τη δυναμική που έχουν οι άλλοι εξωαγωνιστικά για να το κάνεις αυτό. Ρε φίλε, ποτέ δεν την είχαμε. Και αυτό ήταν ένα θέμα. Βαδίζαμε σε ένα μονοπάτι μόνοι μας και κοιτούσαμε τους δεξιά και αριστερά να μας προσπερνάνε οι άλλοι και λέγαμε τι κάνουν αυτοί οι ηλίθιοι. Το θεωρούμε και ηλίθιους αυτούς που το κάνουν. Η δυναμική σου εσένα άνθρωποι... επικοινωνιακά είναι δύο site που υπάρχουν για τον Άρη αυτή τη στιγμή, εκπομπές όπως η προηγούμενη εδώ πέρα που γίνεται. Αν εξαιρέσω το Πρεσάρις και το All About, άλλο δεν βλέπω. Ναι. Αυτά τα δύο είναι, δεν είναι άλλα. Εντάξει. Ναι, αγόρι μου, αυτά είναι αποκλειστικά. Είναι το Yellow. Είναι αυτά. Ναι, αγόρι μου, αυτά είναι αποκλειστικά του Άρεως. Ναι. Το SDNA δεν είναι αποκλειστικό του ΠΑΟΚ, ας πούμε.
είναι συμφερόντων ΠΑΟΚ, αλλά γράφει πολλά και διάφορα και διεθνή και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά η γραμμή του είναι συγκεκριμένη. Όπως όλα τα μούρα έχουν γραμμή. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει τη δικιά του γραμμή. Ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν έχουν, ας πούμε, μόνο αποκλειστικά των συμφερόντων των ομάδων που αντιπροσωπεύουν. Ναι, αλλά κυρίως για αυτές έχουν. Εντάξει, και πλέον είμαστε σε μια εποχή που πρέπει να σταματήσουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα και να το θεωρούμε και φυσιολογικό, είναι η αλήθεια. Εντάξει. Και ο Sport FM με συγκεκριμένη κατεύθυνση και τον Gazeta μπορεί να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όλα. Τον Gazeta προσπαθεί να ισορροπεί περισσότερο. Για μένα η ομάδα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει δικό της site, το οποίο και καλά να είναι όλων των. Να πιάνει όλη την γκάμα των ομάδων και όλα τα αθλήματα. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά με βασική κολόνα, ας πούμε, το σύλλογο. Ναι. Δεν γίνεται. Εγώ βρήκα και το... Και πώς θα μπορούσαμε να το πω. Για πες. Sports IQ. Sports IQ. Ναι. IQ, δηλαδή IQ. Μάλιστα. Βάλε και τον επίλογο για να πάμε και στον επόμενο. Τι επίλογο να βάλω, ρε φίλε. Εγώ ξέρω, εγώ το στο είπα και άλλη φορά αυτό. Ναι. Αυτές τις υποθέσεις της λύνεις με διαφορετικούς τρόπους. Πας, πίνεις ένα καφεδάκι πάνω, να πούμε, στο Πλέβεν και μέσα σε μία ώρα λύνεις την υπόθεση, να πούμε. Στο ποιο? Κατάλαβες. Στο ποιο? Πάνω, στο Πλέβεν. Στη Φιλιππούπολη, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Ή στη Σόφια ή στο Σταντάνσκι. Πας, πίνεις ένα καφεδάκι, μία ωρίτσια, πίνεις μία μπυρίτσα και με 2-3 άτομα εκεί πέρα της περιοχής και τη λύνεις την υπόθεση μια και έξω. Γιατί αυτά είναι ακίδες. Οι ακίδες στο σώμα σου. Δηλαδή δεν μπορούν να σε κάνουν μεγάλο κακό. Ναι. Αλλά σε ενοχλούνε. Πρέπει να τις βγάλεις, ρε φίλε. Ναι. Με κάποιον τρόπο. Νόμιμο ή παράνομο. Να σε καλά, φιλιά. Να σε καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα, Νεκτάρη. Τι γίνεται. 169 είμαστε σήμερα. Εντάξει, παιδιά, εσείς θα βλέπετε πόσα γίνανε εξετάσεις. Εξετάσεις, εφόσον τα δείγματα είναι 12.000 και κάτι. Ναι. Η επιφυλακή είναι το 250. Το 169 είναι πολύ μακριά. Ναι. Και μάλιστα τα περισσότερα είναι από δομές φιλοξενίας και τα λοιπά. Άρα μπαίνουμε ξανά σε ένα καλό μονοπάτι. Παιδιά, εγώ σας το έχω πει ότι τέλη Φεβρουαρίου τελειώνει. Μετά ό,τι και αν λένε... Θα τραβήξει μέχρι τότε. Ένα χρόνο δηλαδή θα κλείσει περίπου. Όχι ένα χρόνο, παιδιά. Ο χρόνος πέρασε. Αυτό το θέμα υπάρχει από τον Αύγουστο του 19. Απλά σε εμάς δεν είχε έρθει ακόμα, λες, ναι. Όχι, δεν είχε έρθει. Είχε έρθει. Απλώς δεν μας είπαν τίποτα οι Κινέζοι. Ναι. Εντάξει. Κάποιοι φυσικά το ξέραν και στην Ελλάδα. Και μας καθησυχάζανε και είναι ακόμα χειρότερα. Τώρα το παίζουν υπέρμαχοι και τα λοιπά, δεν θέλω να επεκταθώ. Την Παρασκευή που είναι τα μάτς θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις ίσως σοβαρές. Όπα, γιατί. Όσο αφορά δηλαδή αυτό που έχω πει, ότι που ακούγεται ότι το 12-7 θα συρρυκνωθεί, δεν ξέρω. Από την άλλη σήμερα της Αττικής είπαν οι εστιατόρες ότι εμείς δεν συμμετάσχουμε. Θα περιμένουμε τη διεθνή έκθεση Παρασκευή, Σάββατο, ίσως έχουμε κάποιες εξελίξεις. Έχει γίνει θέμα τώρα με τους χώρους εστίασης. Ορίστε. Έχει γίνει θέμα, λέω, μεγάλο. Ναι, εντάξει, δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ πάρω 5 σουβλάκια και θα τα πάρω 12 παρατέταρτο και τα φάω στην παραλία μία η ώρα, δηλαδή, είναι. Τι θα γίνει, δεν υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος. Φυσικά και υπάρχει. Εντάξει, τώρα παίζουμε με τις λέξεις. Εγώ πήρα για άλλο λόγο. Για πες. Εγώ πήρα για να σας πω για κάτι που έμαθα από έναν παλέμαχο μπασκετμπολίστα του ΠΑΟΚ. Ό,τι. Για το πώς υπήρχε η αυτοκρατορία τότε του Άρη και το δίπολο, ας το πούμε όπως το λέμε στην πολιτική, το δίπολο Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Ιωαννίδης, εντάξει, ο οποίος είπε... Ένα προσωπικό βίωμα δηλαδή τώρα. Okay. Ναι. Προσωπικό βίωμα, δεν μπορώ να πω ότι είναι προσωπικό βίωμα, αλλά προσωπική πληροφορία, αν θέλετε, ναι. Ναι. Λοιπόν, τότε ο Ιωαννίδης, όπου είχε πει στο Βασιλακόπουλο να φέρει το Γιαννάκη για να γίνει καλύτερη εθνική μας, ο Γιαννάκης είχε συμφωνήσει με Παναθηναϊκό, για όσους δεν το γνωρίζουν, και μετά ήρθε με παρέμβαση Βασιλακόπουλου εδώ πάνω στον Άρη. Λοιπόν, τότε ο Άρης είχε διάφορα τμήματα, όπως έχει και τώρα. Και τι έκανε. Αν θυμούνται οι Αριανοί, από το 82 ο Άρης πότε ξαναβγήκε η Ευρώπη στο ποδόσφαιρο?
Τώρα έχω κολλήσει κι εγώ. Το 94. Το 94, κάπου εκεί έμπρεπε. Το 94 και πέρα. Ήδη είχε ψηλοαρχίσει η ψηλοκατάρρευση της αυτοκρατορίας. Όχι την ψηλοκατάρρευση, δεν μπορώ να το πω κατάρρευση. Να τελειώνει η αυτοκρατορία. Να παίρνει την κατιούσα. Ναι, την κατιούσα. Ο Άρης, ναι, για όποιους θυμούνται, είχε και ένα ισχυρό βόλεϊ, το οποίο ήταν σταθερά πίσω από το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Και έσπασε και το... αυτό το έκανε το 97. Το 97, ναι. Ναι. Και ενώ πήγαινε τότε κάποιοι θέλαν να μπουν σφήνα σε αυτούς τους δύο, ναι, τότε ο Άρης δίνει τους δύο καλύτερους παίκτες, νομίζω και τους δύο τους έδωσε στον Ολυμπιακό. Ο ένας ήταν ο Μουστακίδης. Ναι. Για όποιους θυμούνται. Και πίσω ο ΠΑΟΚ τότε... Μετέπειτα προπονητής. Ναι. Ορίστε. Μετέπειτα προπονητής, λέω. Ναι. Από το σοφλή καταγωγή, όλα αυτά. Ναι. Και από το ίδιο μέρος με το σημερινό προπονητή του Βόλου του ΠΑΟΚ, τον Βελικόστανο. Ναι. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ έμεινε εκεί πέρα, ενώ σήμερα που έχουν γίνει διάφορα τμήματα κτλ. Και λίγο έχει σπάσει από εδώ και από εκεί, βλέπουμε και αυτή την κατάρρευση, όχι την κατάρρευση, αυτά τα προβλήματα που έχουν στο μπάσκετ οι δύο ομάδες. Ναι. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά, να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα, γιατί Παρασκευή δεν είναι. Και σε εσένα, Νεκτάρη. Στο μάτι με την Πενφύκα, πριν το μάτι με την Πενφύκα θα υπάρχει εκπομπή, σωστά. Τη Δευτέρα, ναι, κανονικά εδώ θα είμαστε. Όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη. Γιατί 9 η ώρα παίζουμε με την Πενφύκα. Για την Τρίτη λες εσύ. Φαντάζομαι είναι πως θα έχουμε κανονικά εδώ πέρα θα είμαστε. Εκτός αν γίνει κανένα pre-game από τις 7. Εγώ είμαι θετικός. Θα δούμε. Έξι, λοιπόν, θα πούμε λογικά την Τρίτη τότε. Έγινε, Νεκτάρι μου. Καλή σας καλή συνέχεια. Φιλιά στο κέντρο της Θέρμης, στο επόμενο φίλο, καλησπέρα. Νικ. Ναι. Έλα, Νικ. Πρόσεξε, εσύ είσαι επίφοβος. Άμα είναι να αρχίσει. Όχι, εντάξει. Γιατί ό,τι πεις, δεν έχει καμία βάση νόμων. Γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα βγει. Ασχολήσουμε τον ΠΑΟΚ. Ασχολήσουμε τον ΠΑΟΚ. Φυσικά αλόν σήμερα, χωρίς ο ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Αφού άλλος έφυγε άδεια, Σεπτέμβρη μήνα, ρε φίλε. Σεπτέμβρη μήνα, ρε φίλε, πήρε άδεια. Έχεις πάρει ποτέ Σεπτέμβρη μήνα άδεια. Αυτό ακριβώς τράβηξε χοντρό κουπί. Αλήθεια είναι αυτό. Το καλοκαίρι την έβγαλε εδώ. Του το δίνω. Και εσύ δεν πέρασες χειρότερα. Πάνω στα βουνά, στα λαγκάδια εδώ εκεί. Τουλάχιστον αλλάξαμε λίγο παραστάσεις. Εντάξει, okay. Ήταν κάτι διαφορετικό. Ο άλλος ήταν εδώ πέρα στην πόλη κάθε μέρα, στον Κατημά. Ψιλοβουνά, ψιλο έτσι. Δεν πειράζει. Καλό είναι και το βουνό. Τι να κάνεις. Πάμε να δω πώς θα σε διαχειριστώ τώρα. Πάμε. Τι έγινε. Ψιλοαναστάτωση ακούω. Τι έγινε. Τι πάθατε. Τι έγινε. Με μια απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ. Έλα μωρή τώρα όπως ο βουτσάς. Για ένα κότερο κάνεις έτσι μπορείς. Σε πήραν το κότερο. Δεν είπε η Ρένα. Για ένα κότερο θα με πάρει άλλο μπαμπάς. Ωραμογουλου. Ωραμογουλου. Για 27.000. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το τι μπορεί να ακολουθήσει μετά. Απλά είστε μωρέ, πώς κάνετε έτσι, 4 εκατομμύρια συμβόλαια θα κλείσουν. Δίνουνε πάτημα σε άλλους να ακολουθήσουνε με έναν λάθος τρόπο. Εγώ σου το είπα πριν ένα μήνα, δυο. Μα δεν στέκει βάση ελληνικού δικαίου. Με ανάκογλου, με ένα, με κουλοχέρι, με έτσι, με χατζιστρά. Πώς λένε, κάτι άλλος, κάτι... Τσουβάλια θα έρχονται αυτά όλα τα φυρμάνια. Ελπίζω ότι θα επικρατήσει η λογική και θα πέσει στο κενό. 300 κανονίστε Νίκο να πληρώσετε τα χρέη σας. Κανονίστε σας παρακαλώ. Βάση νόμου είναι της παλιάς ΠΑΕ. Το ελληνικό δίκαιο τα λέει. Ψοφάζρε. Πες μου για ΠΑΟΚ Μπενφίκα και για ΠΑΟΚ Λάρισα. Πες μου για ΠΑΟΚ Μπενφίκα και ΠΑΟΚ Λάρισα. Μην ανησυχείτε τώρα για 27, τον Ανάκογλου τον καθαρίσατε και αυτό ζητούσε κάτι. Το Ανάκογλου. Μια χαρά. Με τον Ανάκογλου έχεις κάνει διακανονισμό. Τα φυρμάνια και τα μπετ και τα μετ και τα μπαν και τα βαν και τα... Τα πληρώσαμε φίλε τα μπαν, τα πληρώσαμε τα μπαν φίλε, Κασερόπουλος ο Καρυπίδης. Κασερόπουλος ο Καρυπίδης. Καμιά κατοστάρα έρχονται από πίσω, Νίκ, κάθε αυτά θα είναι και τρεις βαθμοί, μείον τρεις. Δεν υπάρχει αφαίρεση βαθμών τώρα, καμία. Μείον τρεις. Και ο Ψαλτίδης θα πηδάει σαν το κατσίκι, θα σε κόψω ρε, σταμάτα ρε. Μας πηδάνε, μας τρέχουνε, μας κυνηγάνε. Βάλε τον επίλογο γιατί έχω άλλους τρεις. Αυτό, ο επίλογος είναι πληρώστε τα χρέη σας για να είστε όμορφοι και να τα πληρώσει παλιά ΠΑΕ. Φιλιά, να είσαι καλά, φιλιά. Στον επόμενο, ναι. Ναι. Ναι.
Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Στέφανος και τριλό μαύρη καλαμαριά. Γεια σου, ρε Στεφανάρα. Τι γίνεται? Καλά, λέμε. Νικόλα. Έλα. Έχω ένα φίλο ρε εδώ, Παοξίδε, θέλω να σε μιλήσει, κράκανη. Στο δίνω. Άντε, δώσ' τον, να δούμε τι θα γίνει. Καλησπέρα, λέει Νίκο. Μάλιστα. Θα μιλήσει εσύ αυτό. Θα μιλήσει εσύ αυτός. Αυτός μιλάει, εγώ μεταφράζω στα αριανίδικα. Όχι, μίλα εσύ καλύτερα γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη, να ξέρεις. Αλλιώς θα φύγετε, σου πει τι. Βρε, με κραυγές μιλάτε, βρε, ακόμα, βρε. Άι, τώρα τι βγήκε να μας πει ο προηγούμενος. Και κάτι για το φίλο τον Αριανό τώρα που έλεγε να πούμε για δίπολο στο μπάσκετ, να πούμε τότε και τέτοια. Ναι. Ποιο δίπολο, ρε, αδερφέ. Τότε, να πούμε, όταν ο Άρης έβλεπε τον ΠΑΟΚ, ήτανε πώς έβλεπε ο Σπύρος ο Μπίμπιλα στο Μιχάλη Ατρόπουλο. Μπορούσα να πουλήσει τώρα μούρι στο Μιχάλη Ατρόπουλο Μπίμπιλας. Αυτό το οποίο εννοούσε. Σαν να έπεσε ο Τρίφωνος στο Σαμαρά και το Ροϊ Τάβλη, ρε φίλε. Αυτό που εννοούσε ο Νεκτάριος είναι ότι αυτή ήταν στο τέλος. Αυτή οι δυο τους ήταν πάντα στο τέλος. Άσχετα με την κατάσταση. Ποιοι δυο, ρε Σύνικο, την έχω ζήσει την εποχή να πούμε. Ποιοι δυο, ένας ήταν, δεν υπήρχε δεύτερος. Οι άλλοι να πούμε τότε χάναν τον Απόλλων Πατρών, να πούμε από το Sporting. Τα έχω ζήσει αυτά να πούμε. Εκεί μέσα ήμουν, εγώ εκεί μεγάλωσα. Τι μας λένε τώρα, ποιο δίπολο. Τίποτα, ήμασταν εμείς και όλοι οι άλλοι. Τότε ένας έπεσε πρωταθλητριών. Δεν πέσανε να πούμε οι πρώτοι πέντε. Ένας έπεσε. Φίλε, αυτός που πήρε το πρωτάθλημα. Και κυπελούχων έπεσε, όχι αυτός που πήρε τον τίτλο, γιατί και εμείς πέραμε τον τίτλο. Ο φιναλίστ έπαιζε. Καμιά χρονιά ο Πανελλήνιος. Ναι. Άλλη φορά, ξέρω εγώ, ο Ποκαχόντας. Καμιά φορά, ξέρω εγώ, η Άνω Ραχούλα. Ο Αστέρας. Και έπαιζε και ο Πάοκ. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Τι λέει, αδερφέ, καλά? Καλά, καλά λέμε. Δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε. Αυτό είναι το σημαντικό και ό,τι άλλο προκύπτει το ξεπερνάμε. Πολύ εντάξει. Λοιπόν, δεν πειράζει τώρα, δεν πήραμε το διπλό να πούμε την προηγούμενη φορά. Στεναχωρέθηκα για εκείνο το μάτς. Αλλά από εδώ και πέρα να πούμε μπεφικάρα και τα μυαλά στα κάγκελα. Άντε, τσάω. Γεια σου, Στεφανάρα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουν μείνει δύο παιδιά. Όσο πιο σύντομα μπορεί ο καθένας σας, γιατί φτάνουμε και στο φινάλε. Πάμε στον πρώτο τελευταίο, μην καλείτε άλλο. Καλησπέρα. Νίκο. Δευτερολογείς, σε ακούω. Ναι, ο Νεκτάριος κάνει λάθος. Για πες. Ο Γιαννάκης δεν ήταν με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ ήταν. ΑΕΚ ήταν να πάει. Ναι. Όχι στο Παναθηναϊκό. Και όπως είπα και πιο πριν από κανένα μήνα, τον είχε πουλήσει στον Άρη ο Δημήτρης ο Μελισσανίδης, ο οποίος ήταν γενικός αρχηγός του Ιωνικού. Ιωνικού, ναι, σωστά, το θυμάμαι, το είχες πει. Ναι. Μπέρδεψε τα χρόνια, να πούμε, στο μπάσκετ. Ο Θανάσης ο Μιστακίδης. Ναι, στο βόλεϊ, στο βόλεϊ. Ήταν στο βόλεϊ πολύ πριν από το πρωτάθλημα που πήγε στον Ολυμπιακό. Από το πρωτάθλημα που πήραμε εμείς. Ναι. Και Μέλκα πήραμε το σαν πασαδόρο. Και Γκάνεφ. Ναι. Έχει φύγει νωρίτερα δηλαδή. Ναι. Είχε φύγει νωρίτερα. Καμία σχέση. Ναι. Έτσι. Αυτά. Απλά ορισμένα πράγματα να τα λέμε, ας πούμε, γιατί είναι... Εντάξει, να μην παραφράζουν την ιστορία. Καλώς. Καλώς. Έγινε. Να είσαι καλά. Πάμε στον τελευταίο για σήμερα. Καλησπέρα. Έλα, τι έχουμε. Εσύ μου σίγουρος ότι θα είσαι ο τελευταίος. Δηλαδή δεν υπήρχε. Δεν χάλαγε ότι θα κλείσει ακόμα μία εκπομπή. Κοίταξε, από τα εξωτικά σύνορα της χώρας. Πού είσαι? Σκοπίων. Oh. Κάπου εκεί πάνω. Στη Βαρντάρ. Λοιπόν, στη Βαρντάρ. Στη Βαλή Αχμέτ του Βόρειο Μακεδόνα, το χωριό είναι. Μη λες τέτοια και θα παίρνει ο Χρύσανθος. Λες τέτοια. Συγχωρείς, το είπε και η Ιέρασπο. Δεν μας νοιάζει τι λέει. Βόρειο Μακεδόνα, Άσο, Αλή Αχμέτ. Το Σκοπιανό μέσο, πρώην παίκτη της Βαρντάρ Σκοπίων πήρε. Αιντιέρα, σπόρη, κοπέλα, είπε. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει η Έρα. Η Έρα λέει ότι λέει. Σκοπιανό μέσο πήρε ο Άρης. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ωραία αυτή η ιστορία σήμερα που έσκασε. Ναι, ναι, εξαιρετική. Φυσιολογικά πράγματα, φυσιολογικά γεγονότα. Όσοι θέλουν να πιστέψουν ότι είναι όλα τα πράγματα κανονικά σε αυτή την υπόθεση, μπορούν να χαρακτηριστούν κάπως. Δεν έχει κανένα δόλο η απόφαση αυτή, όχι, είναι πεντακάθαρη απόφαση. Ναι, 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 κρυστάλλινη θα τη χαρακτηρίζω. Πώς γίνεται αυτή η πεντακάθαρη απόφαση να είναι ακριβώς αντίθετη
με τα αφεντικό που πριν από κάποιους μήνες έλεγε κάτι άλλο, ας πούμε, για να αποφύγει τα... στην Ευρώπη τα θέματα, αλλά τώρα έβγαλε άλλη απόφαση. Τελικά ο πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ είχε πολύ μεγάλο δίκιο. Πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Εμείς είπαμε να γίνει, αλλά... Ακριβώς. Ναι. Και είχα τώρα ένα φίλο μέσα στο αυτοκίνητο και προσπαθούσε να καταλάβει τι γινόταν. Του λέω, βάσε ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται. Λέω, 13 χιλιάρικα είναι, προσπαθούν να ανοίξουν τώρα με αυτά τα 13 χιλιάρικα ένα κλειδί, μια αναστάτηση προσπαθούν να κάνουν. Τέλος πάντων, θα φτάσει και αυτό στην ώρα του, θα τελειώσει η υπόθεση. Το ελπίζω. Αλλά, εντάξει, τώρα να προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Να μην στεναχωριέται πάντως ο φίλαθρος του ΠΑΟΚ. Εμείς αγόρι μου όταν έχουμε λεφτά πληρώνουμε. Άλλοι ναι. Όταν έχουν λεφτά δεν πληρώνουμε. Καλό. Λοιπόν, ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε. Καλό. Ο ΠΑΟΚΣ λίγο δύσκολο να καταλάβει γιατί 7 στους 10 θέλουν και μετάφραση. Τέλος πάντων. Δεν υιοθετεί. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Ας μην τρελαίνεται ο κόσμος με αυτά τα γεγονότα γιατί θα είναι πολύ συχνά και θα είναι επαναλαμβανόμενα από τη στιγμή που ο σύλλογος κάνει σκαλάκια ανεβαίνει τα σκαλάκια προς τα πάνω, και αυτό φαίνεται. Α, και κάτι άλλο. Σοβαρά το λέω. Ναι. Εύχομαι οι ελληνικές ομάδες στο Europa να αποκλειστούν όλες από τους ομίλους για να πάρει ο Άρης το market pool. Και να πούμε εμείς να πάρουμε όλο δεν το χρήμα, Θανάση, έτσι. Δεν είναι κακό. Μήπως αυτό που γίνεται δεν θα συμφέρει κάποιους άλλους συλλόγους οι οποίοι εξασφαλίσανε τους ομίλους. Τα 100, 200, 300. Ναι. Δεν θα τους ωφελήσει. Βλέπε ΑΕΚ, βλέπε ΠΑΟΚ. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Θα τους ωφελήσει. Αν δηλαδή εγώ πω ότι δεν θέλω να περάσει ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Ολυμπιακός, θα είμαι ο κακός. Εντάξει, δεν πειράζει. Ας είμαι κακός. Εγώ θέλω το συμφέρον της ομάδας μου. Γιατί έτσι επιτάσσει το συμφέρον της ομάδας. Μάλιστα. Αυτό. Ναι. Να είστε καλά κύριε Θανάση. Πάρα πολύ απλό. Περάσαμε και την ώρα να βάλει καμιά διαφορά. Ναι. Να ακολουθήσει και το ΠΑΚ 24. Περιμένω καλός φίλος και συνάδελφος έξω. Πάντως καλά έκανε που έφυγε και πήγε να ξεκουραστεί γιατί το χρειαζόταν. Το χρειαζόταν είναι η αλήθεια. Το χρειαζόταν όντως. Αλλά Σεπτέμβρη μήνα ρε φίλε λίγο πρόκληση. Φιλιά Θανάση μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλύτερη εποχή πήρε μη στεναχωριέσαι. Ξέρει αυτός που πήρε. Σωστό. Έγινε φιλιά. Τα λέμε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ο Κοσμάς δίκιο έχει ο Ταρίφας. Ναι, έτσι είναι. Ο Γιαννάκης ήταν στην ΑΕΚ να πάει. Γι' αυτό εσείς παιδιά οι παλιοί που παρεμβαίνετε και διορθώνετε. Εντάξει. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και σήμερα για την ακρόαση. Η συμμετοχή σας είναι πάρα πολύ δυνατή και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε και τα Data Labs που θα πέντανε μαζί μας σήμερα. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίας bartender, κάνε σεμινάρια στο service και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Αν θες κάτι παραπάνω, παρακολούθησε σεμινάρια εξειδικευσά τουριστικά και πάρε εφόδια για να δουλέψεις στον τομέα. Όπως επίσης μπορείς να γίνεις expert στην πληροφορική και απαραίτητο στην αγορά εργασίας με σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων τεχνικού δικτύου και να αποκτήσεις πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Τηλέφωνο των Data Labs 2310-22-2962, datalabs.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε και τα γραφεία των Data Labs Εθνικής Αμήνης 14α. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Πολλά περισσότερα αύριο, λίγο μετά τις 18.30. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους.